Αξιότιμοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω σήμερα, όλο το εργαστήριο σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα μάθημα μετεκπαιδευτικό της κλινικής ακτινολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του ΑΧΕΠΑ, του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να συμμετέχει σήμερα ένας εκλεκτός συνάδελφος, ο κύριος Τσικουριάδης Παύλος, ειδικός ακτινοδιαγνώστης. Από το κέντρο υγείας, επιμελητής στο κέντρο υγείας Πύλης Αξίου στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσικουριάδης θα μας μιλήσει τα επόμενα λεπτά για τις πλεγμονές του οροπητικού και τη διερεύνηση, αντικοριστική διερεύνηση αυτών. Κύριε Τσικουριάδη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ κύριε Ψωμά για την παρουσίαση. Επίσης ευχαριστώ τους καθηγητές, τον κύριο Τρασόπουλο και τον κύριο Χατζηδάκη για την τιμή που μου κάναν να παρουσιάσω ένα θέμα στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του ΑΧΕΠΑ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παρουσίαση αφορά την αποκλειστική διερεύνηση των πλευρών των νεφρών και του οροπητικού συστήματος και των υπόλοιπων οργάνων του οροπητικού συστήματος, θα πρέπει να γίνει μια επισήμανση ότι η παρουσίαση κυρίως εστιάζει στις λιμώδεις πλεγμονές του οροπητικού συστήματος, καθότι οι μη λιμώδεις πλεγμονές του οροπητικού συστήματος, οι οποίες είναι συνήθως στα πλαίσια συστηματικών νοσημάτων, η αποκλειστική τους διερεύνηση δεν αφορά εμάς τους ακτινολόγους, αλλά κυρίως τους συναδέλφους της πυρηνικής ιατρικής. Οι φλεγμονές του νεφρού εμφανίζονται κυρίως με οξείες και χρόνιες μορφές. Η κύρια εμφάνιση της οξείας, των οξείων μορφών είναι οξεία πυλαιονεφρίτιδα. Η διάγνωσή της είναι κυρίως κλινική και εργαστηριακή. Δηλαδή, ο ασθενής παρουσιάζεται εμπύρετος, με έντονο άλγος, με στινοσφή και στις σπονδυλοφρευτικές γωνίες, ρίγος και έντονη έπειξη ποσούρηση. Ενώ εργαστηριακά μπορεί να παρουσιάσει πιουρία, λευκοματουρία, παρουσία λευκών στα ούρα, συγκρίματων λευκών στα ούρα και ερυθρά αιμοσφαίρια. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, εμείς οι ακτινολόγοι μπορεί να βοηθήσουμε. Αυτές είναι η μία ανταπόκριση στη θεραπεία μετά από 72 ώρες, μία ανταπόκριση σε αντιμικροβιακή θεραπεία για 72 ώρες και παραπάνω, εκεί μας ζητείται η βοήθειά μας. Ο έλεγχος των δομικών ή των λειτουργικών ανομαλιών των νεφρών και του οροπητικού συστήματος. Ο έλεγχος των εξεταζόμενων υψηλού κινδύνου, όπως είναι η παχύσαρκη, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με διαβήτη, τα άτομα που έχουν μειωμένη ανοσιακή απάντηση. Καθώς και για την προετοιμασία των επερχόμενων παρεμβάσεων, είτε ανοιχτών, είτε των επεμβατικών ακτινολόγων, και τελικά για τον έλεγχο της βλάβης σε ήδη θεραπευμένη νόσο. Πώς προκαλείται η οξεία πυελαιονεφρίτιδα? Η οξεία πυελαιονεφρίτιδα συνήθως προκαλείται με ανιόντα μηχανισμό, δηλαδή αρχικά προσβάλλεται η υγροδόχος κίστη από ένα γκραμμ αρνητικό μικρόβιο συνήθως στην Escherichia coli και στη συνέχεια με ανιόντα μηχανισμό διαμέσου του ουρητήρα προσβάλλει τον ένα εκ των δύο νεφρών συνήθως, αρχικά τον μυελό και στη συνέχεια τον φλοιό. Η μία μορφή της οξείας πυελαιονεφρίτιδας είναι η εστιακή, δηλαδή όπου στον υπέρηχο απεικονίζεται μια σαφώς αφοριζόμενη περιοχή του φλοιού του νεφρού, ο οποίος είναι ασαφής. Επίσης, παρατηρείται μια απώλεια της φλοιομυελικής διαφοροποίησης, ενώ στο έγχρωμο τόπερ απεικονίζεται μια διαταραχή της αιματικής ροής. Στον αξονικό τομογράφο με ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικού μέσου απεικονίζεται μια υπόπυκνη περιοχή σαφών ορίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση από νεφροκυταρικά καρκινώματα. Συνήθως η διαφορική διάγνωση είναι εύκολη, γιατί το ιστορικό, οι λοιπές κλινικο-δικαστηριακές εξετάσεις, οι ίδιες εξετάσεις αίματος μπορεί να βοηθήσουν στην διάγνωση. Περνώντας τη διάχυτη μορφή, η οποία είναι και η πιο συνήθης, παρατηρούμε μια ασαφοποίηση, πλήρη ασαφοποίηση της φλοιομυελικής διαφοροποίησης στον προσβεβλημένο νεφρό και μια ασαφοποίηση γενικά του φλοιού. Επίσης, παρατηρείται στον αξονικό τομογράφο και στον υπέρηχο και γενικά σε όλες τις απεικονίσεις μια αύξηση του μεγέθους του προσβεβλημένου νεφρού συγκριτικά με τον άλλον. Μπορεί να στην πλειογραφία αναφέρεται έως και 15 εκατοστά να φτάσει η κεφαλωριά δέμετρος, αλλά και καθώς και να είναι συγκριτικά μια μισή φορά με τον άλλο νεφρό. Επισημαίνεται ότι τα δύο αυτά σημεία, τα απεικονιστικά, δεν είναι ειδικά μόνο
των φλεγμονωδών λοιμόξεων των νεφρών, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και στις μη φλεγμονώδεις λοιμόξεις των νεφρών, που όπως είπαμε είναι στα πλαίσια συστηματικών νοσημάτων, καθώς και για τη συμμετοχή των νεφρών σε αιματολογικά νοσήματα, όπως είναι το λέμφωμα. Το πιο ειδικό σημείο της οξείας πυελονεφρίτιδας είναι το ραβδωτό νεφρόγραμμα, δηλαδή σε εξονικό τομογράφο με ενδοφλέβια έγχυσης σκιαγραφικού μέσου, η εναλλαγή ζωνών σκιαγράφησης και μη σκιαγράφησης του φλοιού, που ξεκινάει από την πύελο και έως και την κάψα, οφείλεται σε μη σκιαγράφηση κάποιων νεφρικών σωληναριών, από κατάληψη αυτών από υλικό, από ισχυμία, καθώς και από λόγω της παρουσίας ειδήματος των πέριξης διάμεσων χώρων. Παρατηρείται επίσης ρήπανση, μπορεί να παρατηρηθεί ρήπανση του περινεφρικού χώρου και πάχυση των περινεφρικών περιτονιών, δηλαδή αυτή εδώ η πάχυση των νεφρικών περιτονιών. Επίσης, μπορεί να απεικονιστεί με εικόνα σφινοειδών υπόπυκνων βλαβών στον εξωτερικό τομογράφο με ενδοφλέβια έσχυση σκιαγραφικού πολλαπλών σφινοειδών υπόπυκνων βλαβών, οι οποίες σε λήψεις πολλές ώρες μετά μπορούν να βρεθούν έντονα σκιαγραφούμενες. Επισημαίνεται ότι αυτή η περίπτωση θα πρέπει να γίνει διαφορετική διάγνωση από ισχυμικό φρακτό, στο οποίο το χαρακτηριστικό διαγνωστικό σημείο στον έφρακτο είναι το cortical rim sign, δηλαδή η ζωνοειδή σκιαγράφηση αμέσως κάτωθεν της κάψας του προσβεβλημένου νεφρού. Άλλα σημεία της οξείας πυελονεφρίτιδας είναι η διάταση και η κατάληψη του πυελοκαλλικικού συστήματος από υλικό και η έντονη σκιαγράφηση του βλενογόνου του πυελοκαλλικικού συστήματος. Μία άλλη οδός προσβεβολής των νεφρών και μάλιστα των νεφρών αμφότων και των δύο νεφρών είναι η αιματογενής οδός, συνήθως από γκραμ θετικά μικρόβια στα φυλόκοκο ή στεπτόκοκο, όπου απεικονίζονται με πολλαπλές υπόπληκνες αιστείες στο φλοιό των νεφρών και των δύο νεφρών. Αυτές οι υπόπληκνες αιστείες ουσιαστικά συνιστούν συμπτικά έμβολα στους νεφρούς. Δυστυχώς αυτή η εικόνα διατηρείται μία με δύο μέρες μετά την προσβολή των νεφρών. Στη συνέχεια έχει εικόνα παρόμοια με την προηγούμενη. Η ειδική μορφή της οξείας πυελονεφρίτιδας είναι η αιμορραγική, όπου σε αξονικό χωρίς την ενδοφλέβια έγχυση και γραφικού απεικονίζονται πολλαπλές υπέρπυκνες αιστείες, οι οποίες δείχνουν πετέχειες στο φλοιό των νεφρών. Περνώντας στις επιπλοκές της οξείας πυελονεφρίτιδας, θα συναντήσουμε το απόστημα, το οποίο είναι ουσιαστικά η οργάνωση μιας εστιακής οξείας πυελονεφρίτιδας. Αυτά συνήθως το απόστημα του νεφρού απεικονίζεται ως μια στρογγύλη ή οειδής ανηκοϊκή κυρίως βλάβη στο φλοιό του νεφρού, του προσβεβλημένου νεφρού, με εσωτερικές υπερηχοϊκές υχοανακλάσεις. Στην εξέταση μετά τον Doppler, παρατηρούμε επίσης, όπως και στην εστιακή πυελονεφρίτιδα, παρατηρούμε μια διαταραχή της αιματικής ροής. Στον αξονικό τομογράφο, σε λήψεις μετά την ενδοφλέβια έγχυση και γραφικού, εικονίζονται υπόπυκνες στρογγύλες ή οειδείς βλάβες, οι οποίες στην περιφέρειά τους μπορεί να έχουν μια περιοχή έντονης σκιαγράφησης, ενώ στο εσωτερικό τους οι πυκνότητες είναι ελαφρώς αυξημένες συγκριτικά με τις πυκνότητες του υγρού, δηλαδή της κίστης. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορεί να γίνει διαφορετική διάγνωση μεταξύ των κύστεων, των απλών κύστεων και ενός αποστήματος, πέραν φυσικά του ιστορικού, θα πρέπει να γίνει η χρήση ή μιας επιπλεγμένης κύστης, θα πρέπει να γίνει η χρήση μαγνητικού τομογράφου με ακολουθίες διάχυσης, την οποία εντός στο εσωτερικό του αποστήματος απεικονίζεται περιορισμός της διάχυσης. Το απόστημα μπορεί να επεκταθεί και στον περινεφρικό χώρο και να περιλάβει εκτός από τον περινεφρικό λίπος και άλλες δομές, όπως στην αριστερή εικόνα περιλαμβάνει το σύστηκο ψωίδι. Επίσης, μπορεί εντός των αποστημάτων νεφρικών ή περινεφρικών να απεικονιστούν και φυσαλίδες αέρα. Μία άλλη επιπλοκή της οξείας πυελονεφρίτιδας είναι η πυονέφρωση, δηλαδή η παρουσία πυόδους υλικού εντός του διαταμένου πυαλοκαλλικικού συστήματος. Το πυόδες υλικό στον υπέρηχο είναι ελαφρώς
πιο υπερηχοϊκό σε σχέση με το υγρό και γι' αυτό δημιουργείται μια εικόνα πολλές φορές υγρο-υγρικού επίπεδου, το οποίο μάλιστα αλλάζει θέση κατά τη μετακίνηση του εξεταζόμενου. Στο ηλεκτρονικό τομογράφο η εικόνα είναι παρόμοια, δηλαδή διάταση πυλοκαλικικού συστήματος, παρουσία υλικού εντός αυτού, το οποίο είναι ελαφρώς αυξημένο πυκνοτήτων σε σχέση με το νερό, και παρουσία υγρο-υγρικού επίπεδου. Επισημαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση, στην διαφορετική διάγνωση μεταξύ της πιονέφρησης και της υδρονέφρωσης, γίνεται πάλι χρήση των ακολουθιών διάχυσης, έτσι ώστε να φανεί ότι σε περίπτωση πιονέφρωσης υπάρχει μειωμένη κινητικότητα, μειωμένη διάχυση. Η πλέον επικίνδυνη επιπλοκή που αφορά τους νεφρούς είναι η εμφυσηματική πυελονεφρίτιδα, η οποία προκαλείται σε ανθρώπους, κυρίως διαβητικούς, από την ζύμωση των ζαχάρων από αεριογόνα αναερόβια μικρόβια και δημιουργία φυσαλίδων. Οι φυσαλίδες δημιουργούν τις εικόνες που εμείς ελέγχουμε, δηλαδή στον υπέρηχο η χαρακτηριστική ακουστική σκιά, ενώ ο αξονικός τομογράφος είναι η εξέταση εκλογής για τον έλεγχο της παρουσίας φυσαλίδων. Μάλιστα στην πυλογραφία έχουν οριστεί δύο τύποι. Ο τύπος 1, ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος με θνητότητα κοντά στο 80%, όπου υπάρχει μαζική συρροή φυσαλίδων αέρα στο παρένχυμα και καταστροφή της αρχιτεκτονικής του παρενχύματος του νεφρού χωρίς επέκταση στον περινεφρικό χώρο, συγγνώμη, ενώ η θεραπεία είναι άμεση νεφροστομία. Στον τύπος 2 είναι λιγότερο επικίνδυνος, έχει μια θνητότητα 20%, φυσικά και αυτή είναι σοβαρή. Εκεί όμως οι φυσαλίδες αέρα μπορούν να επεκταθούν εκτός από το νεφρικό παρέχημα και στον περινεφρικό χώρο και δεν υπάρχει διαταρχή της αρχιτεκτονικής του νεφρού. Η θεραπεία στην συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, είναι νεφροστομία. Η ειδική περίπτωση της εμφυσηματικής πυελονεφρίτιδας είναι εμφυσηματική πυελίτιδα με παραμονή φυσαλίδων αέρα κυρίως αποκλειστικά στο πυελοκαλικό σύστημα. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι η θεραπεία εδώ μπορεί να είναι ακόμη και συντηρητική. Οι φυσαλίδες αέρα αυτές μπορεί να επεκταθούν και στο υπόλοιπα όργανα του ροπητικού συστήματος, όπως βλέπουμε την εμφυσηματική κυστήνη, δηλαδή παρουσία φυσαλίδων αέρα παρά το τείχομα της ουροδόφου κύστης. Επισημαίνεται σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει έλεγχος του ιστορικού του εξεταζόμενου για την πιθανότητα ιατρογενούς εισαγωγής φυσαλίδων αέρα εντός της ουροδόφου κύστης. Μία άλλη επιπλοκή της οξείας πυελονεφρίτιδας και όχι μόνο, είναι η οπισθοπεριδονοϊκή πυρετοναίτιδα, δηλαδή η έντονη ρύπανση του περινεφρικού λίπους και του υπόλοιπου οπισθοπεριδονοϊκού λίπους, υπάρχει των νεφρικών περιτονιών και των πλαγιοκονικών περιτονιών με παρουσία φυσαλίδων αέρα τόσο στον περινεφρικό χώρο όσο και στις υπόλοιπες στους υπόλοιπους οπισθοπεριτονεϊκούς χώρους. Στην αριστερή εικόνα δεν είναι επισημένο ότι δεν είναι η οπισθοπεριτονεϊκή περιτονεϊτίδα δεν είναι επιλογή μόνο της οξείας πυελονεφρίτιδας, μπορεί να είναι αποτέλεσμα φλεγμονών από άλλες ενδοκοιλιακά εξοκοιλιακά όργανα. Παράδειγμα, στην αριστερή εικόνα είναι από φλεγμονή σε μυρό. Περνώντας στις χρόνιες φλεγμονάς, θα ξεκινήσουμε με την κύρια έκφραση των χρόνιων φλεγμονών, που είναι η χρόνια πυελονεφρίτιδα. Η χρόνια πυελονεφρίτιδα είναι αποτέλεσμα πολλαπλών επεισοδίων οξείας πυελονεφρίτιδας ή ενός επεισοδίου οξείας πυελονεφρίτιδας, το οποίο δεν έχει αφεί σωστά. Επικονίζεται με πολλαπλές λοβώσεις του περιγράμματος, δηλαδή αυτές εδώ τις λοβώσεις, και καθώς και διατάσεις και στενώσεις των καλύκων, όπως απεικονίζεται σε αξονικό τομογράφο και σε μαγνητικό τομογράφο τα δύο ακολουθίας. Επίσης το βλέπουμε και σε παθολογονατομικό παρασκεύασμα. Η χρόνια πυελονεφρίτιδα έχει διάφορες επιπλοκές. Μπορεί να είναι παρόμοιες με αυτές τις τοξίες, δηλαδή η επέκταση στον περινεφρικό χώρο, δημιουργία αποστημάτων, καθώς και δημιουργία συρρυκείων, είτε προς το δέρμα είτε προς τα πέριξ όργανα. Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωση από τη βιβλιογραφία, στα πλαίσια χρόνιας στάσεις από μεγέθη ουρόλιθο στο άνω τμήμα του αριστερού ρητήρα, τοποθετήθηκε νεφρόστομο, μέσω του οποίου ηχήθηκε σιαγραφικό μέσο, το οποίο επεκτάθηκε προς τις έλικες παχαίως εντέρου.
Αυτό το γεγονότα αυτό, το γεγονός αυτό πιστοποίησε νεφροχωρικό συρρήγιο και η θεραπεία ήταν πλήρης νεφρεκτομή και μερική κολεκτομή. Μια ειδική περίπτωση της χρόνιας πυελονεφρίτιδας είναι η ξανθοκοκαιωματώδης πυελονεφρίτιδα, η οποία συνήθως οφείλεται σε έναν ευμεγέθη κοραλιοειδή λίθο, ο οποίος προκαλεί διάταση του πυελεκτρολυτικού συστήματος. Στη συνέχεια, από τη χρόνια στάση, προκαλείται καταστροφή του βλενογόνου του πυελεκτρολυτικού συστήματος, συρροή μακροφάγων στο νεφρικό παρέχημα και τα οποία έχουν φαγοκυτερώσει λιπίδια, τα οποία στη συνέχεια εισέρχονται εντός του πυελεκτρολυτικού συστήματος. Όλο αυτό το παθοφυσιολογικό μηχανισμό απεικονίζεται και στις διάφορες εικόνες που εμείς ελέγχουμε. Δηλαδή, στον υπέρηχο απεικονίζεται μια σημαντικό βαθμό διάταση του πυελεκτρολυτικού συστήματος με παρουσία υπερηχοϊκού υλικού εντός αυτού, ενώ στον αξονικό τομογράφο θα δούμε τον λίθο, καθώς και την έντονη διάταση, αύξηση του μεγέθους φυσικά του νεφρού, έντονη διάταση του πυελεκτρολυτικού συστήματος με πυκνότητες που δεν είναι ακριβώς υγρικές, αλλά είναι χαμηλότερες, πηγαίνουν προς λίπος. Αυτό μπορεί να αποκονιστεί και σε παθολογοανατομικά παρασκευάσματα με παρουσία λιπόδους υλικού εντός του διαταμένου πυελεκτρολυτικού συστήματος, ενώ μπορεί να αναδειχθεί και ο κοραλιοειδής λίθος. Επισημαίνεται ότι στο 20% των περιπτώσεων οξυνθοκοκαιωματώδης πυελονεφρίτιδας δεν αναδεικνύεται δυστυχώς ο λίθος αυτός. Και αυτό δημιουργεί φυσικά δυσκολίες στη διαφορική διάγνωση του περιστατικού που έχουμε να ελέγξουμε. Η ειδική περίπτωση της ξανθοκοκαιωματώδης πυελονεφρίτιδας είναι η εστιακή, όπου υπάρχει σημαντικού βαθμού διάταση ενός κάλικα του πάνω ή του κάτω πόλου του ενός νεφρού, με παρουσία υλικού το οποίο επίσης είναι ελαφρώς λιπόδες. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει διαφορετική διάγνωση από κυστικά νεοπλάσματα νεφρών. Συνήθως είναι εύκολη, ακριβώς γιατί είναι διαφορετικές πυκνότητες. Επισημαίνεται ότι η ξανθοκοκαιωματώδης πυελονεφρίτιδα έχει περίπου τις ίδιες επιπλοκές όπως οι υπόλοιπες χρόνιες πυελονεφρίτιδες, δηλαδή επέκταση στον περινεφρικό χώρο, αποστήματα και συρρήγγια. Συνέχεια θα πω για κάποιες ειδικές λοιμώξεις του οροποιητικού. Η πιο συνήθως είναι η φυματίωση. Επισημαίνω ότι η φυματίωση είναι η φυματίωση το οροποιητικό είναι το συχνότερο σύστημα προσβολής μετά το αναπνευστικό, δηλαδή το δεύτερο συχνότερο στον οργανισμό μας. Η στιγμή της προσβολής είναι ταυτόχρονα με την προσβολή του αναπνευστικού συστήματος. Εκεί γίνεται αερογενώς μία διασπορά προς τους νεφρούς άνθο, δημιουργούνται κοκκιώματα πάρα τα γεία του φλοιού, τα οποία μπορούν να μείνουν σε ύπνωση 15-20 χρόνια αν ο άνθρωπος έχει φυσιολογική ανοσιακή ικανότητα. Σε περίπτωση όμως που αυτή η ανοσιακή ικανότητα μειωθεί, δηλαδή υπάρχει μείωση της άμυνας του οργανισμού, τότε αυτά μπορεί να διασπαστούν και αρχίονται οι βάκυλοι του Koch προς τα σωληνάρια, δημιουργούνται κοκκιώματα παρακύλη του Χένλ και επίσης μπορεί να μεταφερθούν οι βάκυλοι και προς το υπόλοιπο οροποιητικό σύστημα. Αυτά όλη αυτή η παθοφυσιολογία επίσης απεικονίζεται στις εικόνες, δηλαδή η δημιουργία κοκκιωμάτων στις αγγείλες του Χένλ δημιουργεί καταστροφή των καλύκων, όπως φαίνεται στο παθολογοανατομικό αυτό παρασκεύασμα. Σε λήψη μετά την ενδοφλέβια έγχυση αγραφικού βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρης καταστροφή του κάλικα, ενώ σε ενδοφλέβια πυελογραφία μπορεί να υπάρξει μερική καταστροφή του κάλικα, όπως εδώ με εικόνα μπάλας γκολφ στη βαλβίδα ή σχεδόν πλήρη καταστροφή, όπως είναι εδώ εικόνα σκοροφαγμένου κάλικα ή πλήρη καταστροφή με εικόνα κάλικα φάντασμα. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί με εικόνα όπως οι υπόλοιπες χρόνιες πυελονεφρίτιδας, όπως και με εικόνα και χροειδούς σωματίσεις. Παρακολουθούμε σε αυτό το παθοργαντό παρασκεύασμα τις πολλαπλές αιστείες της και χροειδούς σωματίωσης, με εικόνα φυματωμάτων, καθώς και με έντονη διάταση στα τελικά στάδια, έντονη διάταση του πυελεκτρολυτικού συστήματος, με παρουσία τυροειδούς υλικού εκτός αυτού και πολλαπλές επασκευαστώσεις. Στα τελικά στάδια, αρχικά μπορούμε να δούμε πολλαπλές εδρώσεις επασκευαστώσεις στο παρέχημα του νεφρού, με μείωση του μεγέθους του νεφρού. Επίσης, αυτές οι επασκευαστώσεις μπορούν να αυξηθούν και να καταλάβουν όλο το εμβαδό του νεφρού και αύξηση του μεγέθους του νεφρού, αλλωστικά μη λειτουργικός. Αυτό λέγεται στην βιβλιογραφία ως νεφρός επίχρησμα.
και τέλος την αυτενεφρεκτομή και την καταστροφή, την πύλη του νεφρού και παραμονή επασβεστώσεων στον σύστοιχο άλλο τμήμα του ορυτήρα. Είπαμε ότι τα υπάκινη του Koch μπορεί να επεκταθούν και στο υπόλοιπο ροποιητικό σύστημα με αρχικά το να προσβάλλουν τον ορυτήρα. Αυτό δημιουργεί πολλαπλές επάκυψη του τυχώματος του ορυτήρα και πολλαπλές στενώσεις και διατάσεις, καθώς και εικόνα άκαμπτου σωλήνα. Ενώ μπορεί να επεκταθεί και προς την ουροδόχο κύστη με επάκυψη του τυχώματος, ίνωση του τυχώματος στη συνέχεια και παρουσία επασβεστώσεων, οι οποίες θα προκαλέσουν σημαντική βαθμό μείωση του όγκου του αυλού του νεφρού, του ουροδόχου κύστης, και εικόνα δίκη δαχτυλίδρας. Η ειδική περίπτωση είναι οι μυκητιάσεις, οι οποίες συνήθως εμφανίζονται σε ανθρώπους με μειωμένη άμυνα, κυρίως αιματολογικούς. Ο κύριος λιμωγόνος παράγοντας είναι η Candida albicans. Μπορεί να εμφανιστεί με εικόνα πυλωνοφύτητας, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αλλά μπορεί να εμφανιστούν τα ίδια τα θυματώματα στον υπέρυχο εντός του πυελοκαλλικικού συστήματος, καθώς και σε ενδοφλέβια πυελογραφία σαν έλλειμμα πλήρωσης. Επίσης, μπορούν αυτή η μυκητιαστική μπάλα να προκαλέσει πλήρη απόφραξη του πυελοκαλλικικού συστήματος και διάταση αυτού. Η προσβολή του ροποιητικού συστήματος από την εχθρογόνο κύστη δεν είναι συνήθες. Περίπου εμφανίζεται το 4% των ασθενών που έχουν προσβληθεί από εχθρογόνο κύστη. Η εικόνα είναι παρόμοια με την εικόνα στα υπόλοιπα όργανα, δηλαδή πολλαπλά κυστικά μορφώματα με εσωτερικά διαφραγμάτια στον αξονικό και στον υπέρυχο. Τέλος, θα αναφέρω μια περίπτωση προσβολής από έναν έλμυθα. Στην Ελλάδα πολύ πιθανό να μην τον συναντήσουμε αυτή την περίπτωση. Είναι από τον έλμυθα σχιστόσωμα. Αυτό εμφανίζεται σε υγειονομικά συστήματα από χώρες που δεν έχουν τόσο καλή υγειονομική ικανότητα. Ο έλμυθας προκαλεί αρχικά μια πάχυση του τυχώματος του ροδόχου κύστης και του αρχικού τύματος των ορυτήρων, καθώς και διόγκωση των σπερματοδόχων κύστεων και του προστάτη σε άρενες, και στη συνέχεια πολλαπλές επασβεστώσεις, όπως βλέπουμε εδώ και εδώ, στο τύχωμα των οργάνων αυτών, με αποτέλεσμα την μη καλή λειτουργία των οργάνων αυτών. Κλείνοντας, θα παρουσιάσω ένα περιστατικό, το οποίο παρουσιάστηκε στο τμήμα επιγόντων του νοσοκομείου Γεννηματάς, τα μέσα του Ιουνίου φέτος. Μια γυναίκα 62 ετών, η οποία παρουσιάστηκε με ένα άλγος, έντονο άλγος στην δεξιά ως φυγική χώρα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερο. Μια ήπια αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων και όμως με αύξηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων στην γενική ούρων. Στην εξέταση, ζητήθηκε εξέταση χωρίς την ενδοφλέβια γεωγραφικού μέσου, στην οποία βρέθηκαν πολλαπλοί ποικίλου μεγέθους ουρόλιθοι στο πυελοκαλλικικό σύστημα του δεξιού νεφρού και στο αρχικό τμήμα του σύστηκου ορυτήρα, οι οποίοι προκαλούσαν και μια ήπια διάταση του πυελοκαλλικικού συστήματος. Τέθηκε επικτέλη, το οποίο και με συνδυασμό με την αντιμικροβιακή θεραπεία βελτίωσε σημαντικά την πορεία την κλινική της εξεταζόμενης. Η εξεταζόμενη εξήλθε, όμως επανήλθε 12 μέρες μετά. Σε αυτή την περίπτωση παρουσιάστηκε με επίταση του άλλου στη δεξιά ως φυγική χώρα, πλέον με δεκατική πυρετική κίνηση, καθώς και με σημαντική αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων, δηλαδή 16.500, και σε ΣΕΑΡΠΕ αυξημένη, δηλαδή αυξημένη φύκτες φλεγμονής. Τότε ζητήθηκε στη γενική ουρό, τα ποιοσφαίρια ήταν ελαφρώς αυξημένα. Έγινε αξονική τομογραφία μετά την χωρίς ενδοφλέβια πάλι έγκυση διαγραφικού μέσου, στην οποία επίσης παρατηρήθηκε, φυσικά εκτός από τον καθετήρα Μικτέιλ, παρατηρήθηκε σημαντικότερη αύξηση του πυελοκαλλικικού συστήματος και του αρχικού τμήματος του ουρητήρα, αύξηση του μεγέθους του σύστηχου νεφρού, ρύπανση του περινεφρικού λίπους, βλέπουμε εδώ, και πάση των περινεφρικών περιτονιών. Επίσης, βλέπουμε, δεν φαίνεται καν, υπήρχε σε βίντεο, δεν μπορούμε να το δούμε, μια ρύπανση της δεξιάς πλάγιας, οψιοπλάγιας του υποδόρυβου λίπους, της δεξιάς οψιοπλάγιας κοιλιακής χώρας, καθώς και του δεξιού παρανεφρικού και περινεφρικού χώρου, προφανώς την προσπάθεια τοποθέτησης νεφροστομίας. Θεωρήθηκε ότι το PIC-TAIL επίσης παρατηρείται και μια φυσαλίδα αέρα στο
Εκεί στήμα του, του αυλού του σύστου χωρητήρα, καθώς και πολλαπλές φυσαλίδες αέρα στον αυλό της υπηρετόχων κίστης. Θεωρήθηκε ότι ήταν μη λειτουργόν το καθήρας Pigtail, έγινε αλλεργία αυτού από τους ουρολόγους, βελτιώθηκε κλινικά εξέταση, η εξεταζόμενη εξήλθε. Εμφανίστηκε ένα μήνα μετά, χωρίς κάποια στα τακτικά ιατρία του νοσοκομείου, δεν αναδείχθηκε κάτι, δεν έγινε κάποια απεικόνηση και φτάνουμε στις 16 Σεπτεμβρίου, όπου η γυναίκα πλέον έρχεται εντόνως εμπείρητη, με 39 βαθμούς Κελσίου, έντονο άγχος στη δεξιά οσφυγική χώρα, δηλαδή οι συνάδελφοι ουρολόγοι αναφέραν ότι δεν μπορούν καν να κουμπίσουν πάνω στην εξεταζόμενη, στην θέση του άλγους, το οποίο ήταν και εντένως εξέρυθρο. Η φλεγμονή πιστοποιήθηκε από τη Γενική Αίματος, δηλαδή βρέθηκαν λευκά περίπου 32.500 και σημαντική αύξηση της ΑΠΕ. Η γενική ούρον δεν ήταν σημαντικά αυξημένη. Ζητήθηκε γι' αυτό το λόγο αξιονική αιμοστομογραφία με ενδοφλέβια ήχης και γραφικού. Η κλινική κατάσταση της εξεταζόμενης επέτρεψε την κατάσταση αυτή. Θα χρειαστεί να βάλω το ευρυντεάκι της εξεταζόμενης στην συγκεκριμένη περίπτωση. Βλέπουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση ότι υπάρχει το χαρακτηριστικό ραβδωτό νεφρόγραμμα, δυστυχώς στον υπολογιστή δεν φαίνεται τόσο καλά, στον δικό μου φαινόταν περισσότερο καλά, το χαρακτηριστικό ραβδωτό νεφρόγραμμα, επίσης σημαντική διάταση του πυελοκαλλικικού συστήματος, έντονη ρήπανση του περινεφρικού λίπους με ασαφοποίηση πλήρη των ορίων του σύστηκου ουρητήρα, και επίσης πολλαπλές φυσαλίδες αέρα τόσο εντός του πυελοκαλλικικού συστήματος όσο και στον περινεφρικό χώρο. Επίσης, αναδείχθηκαν πολλαπλοί μη παθολογικού μεγεθούς νεφρόλυθοι και πολλαπλοί μη παθολογικού μεγεθούς νεφρόλυθοι. Έγιναν και κάποιες καθυστερημένες λήψεις 10 λεπτά μετά την έγχυση κεγραφικού μέσου, στην οποία επίσης αναδείχθηκε πιο έντονα το ραβδωτό νεφρόγραμμα, καθώς και η περιορισμένη απέκριση του σύστηκου νεφρού. Με όλα αυτά τα ευρήματα τέθηκε η διάγνωση της οξείας πυελονεφρίτιδας, καθώς και της εμφυσηματικής πυελίτιδας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, σεβασμικής πυελίτιδας, καθώς και της ουρετηρίτιδας και της οπισθοπεριτοναϊκής περιτοναϊκίδας. Γι' αυτό η κατάσταση θεωρήθηκε ιδιαίτερως κρίσιμη, τοποθετήθηκε καθετήρας νεφρόστομο, με τον οποίο και με συνδυασμό με έντονη ενδοφλέβια αντιμικροβιακή θεραπεία η ασθενής βελτιώθηκε χαρακτηριστικά, εξήλθε πριν από κάποιες μέρες από το νοσοκομείο, βελτιωμένη όπως είπαμε, και από εκεί πέρα δεν έχω υπόψη μου κάποια επιστροφή της στο νοσοκομείο, δηλαδή θεωρείται ίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση τριών περιστατικών από τον συνάδελφο κύριο Χατζηδούν Άντωνη. Πριν προχωρήσει λίγο ο κύριος Χατζηδούν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Τσιμπουριάδη για την εξαιρετική ομιλία και παρουσίαση όλου του φάσματος των φλεγμονωδών παθήσεων του νευρού και του ουρολογικού. Οποιαδήποτε ερώτηση καλύτερα στο τέλος της παρουσίασης των περιστατικών. Εντάξει. Συνολικά, είτε από τους παρόντες, είτε από το ακροατήριο. Okay. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Χατζηδούν Αντώνιος. Είμαι ειδικευόμενος στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ, αρχινολογική στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ και να σας παρουσιάσω ορισμένα περιστατικά σχετικά με το θέμα του σημερινού μετεκπαιδευτικού μαθήματος. Το πρώτο περιστατικό αφορά μια γυναίκα 58 ετών που προσήλθε λόγω επιρρέτου από τριημέρου μεσοδού εμέτου στα επίκοντα. Από το ατομικό της αναμνηστικό έχουμε συχνές προβλημώξεις, ιστορικό πολλαπλής κλήρησης, εμπλήματος πολυδόμου κίστης και χολοκτεκτομής. Ενώ από τον εργαστηριακό της έλεγχο, τα πιο σημαντικά ευρήματα ήταν η επιουρία και αυξημένη δικές φλεγμονής. Οπότε τα ευρήματα αυτά προσανατολίζουν και το ιστορικό σε υπέρ μιας λίμωξης του ουροποιητικού. Διενεργήθηκε εξονική τομογραφία πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυσης και γραφικής ουσίας.
Στις εικόνες πριν την ενδοφλέβια ένωση του σκεδραστικού, παρατηρεί κανείς έναν ρόλιθο 6 κιλοστών στο αρχικό τμήμα του δεξιού ουρητήρα και μια ήπια διάταση του δεξιού πυλοκαλλικού συστήματος και ρήπανση του δεξιού πυρηνευτικού όρου. Ενώ μετά την ενδοφλέβια ένωση του σκεδραστικού, απεικονίζεται μια ενστακή διόγκωση στον κάτω πόλο του δεξιού νεφρού και εδώ στις γκάρσιες εικόνες, που αφορά μια υποπλουτιζόμενη περιοχή που εκτείνεται μέχρι και την περιφέρεια του φλοιού. Έχει σχετικά σαφή όρια και μια ήπια νομιογένεια όσον αφορά τις πυκνότητες της. Είναι εικόνα χαρακτηριστική εστιακή οξία πυλονεφρίτιδας, η οποία αποτελεί ουσιαστικά ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ της οξίας πυλονεφρίτιδας και του νεφρικού αποστήματος και είναι σημαντικό αυτό να κάπου να διαχωριστεί από την μη επιπλεγμένη πυλονεφρίτιδα, διότι ενδεχομένως να χρειαστεί παρατεταμένη επιβλητική αγωγή. Και όσον αφορά τη διαφορική διάγνωση, θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί καταρχάς από το νεφρικό έμφρακτο, η απουσία του cortical rim sign που είχε αναφερθεί και πιο πριν ο κύριος Τσικουριάδης, βοηθάει σε αυτό, αλλά και η κλινικοδικαστηριακή εικόνα της ασθενούς. Τώρα, όσον αφορά την διαφοροποίησή του από όγκους, σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ένας επανέλεγχος μετά από ένα διάστημα της θεραπείας περίπου, ας πούμε, μια εβδομάδα, όπου, για παράδειγμα, με υπέρηχο. Τώρα, το δεύτερο περιστατικό αφορά μια ασθενή 26 ετών, γυναίκα, που προσήλθε στα επίποντα λόγω επιρρέτου με ρήγος, με αναφερόμενο βίντεο άλλος δεξιάς νεφρικής χώρας. Από την κλινική εξέταση αναφέρει ότι το σημείο Τζορντάνο ήταν αρνητικό. Από τον εργαστηριακό έλεγχο είχε πυροσφαίρια και ερυθρά στην γενική ούρων, λευκά και αυξημένη ΣΕΡΠΕ. Αρχικά διενεργήθηκε περιχογράφημα. Βλέπουμε ότι καταρχάς δεν παρατηρείται κάποια διάταση του πολυπαλλικού συστήματος ή κάποια εικόνα λήθου. Επίσης, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν απεικονίζονται ευκρινώς οι κάτω πόλοι των νεφρών. Δεν είχε κάποιο ιστορικό ή ασθενής γνωστό. Ενώ μετά την εφαρμογή του Color Doppler, παρατηρούνται υπαγγείλουμενες περιοχές με απώλεια της φλοιομελικής διαφοροποίησης. Οπότε, καταρχάς, τίθεται η υπόνοια της πυλονεφρίτιδας. Με την ακτινογενική τομογραφία φαίνεται ξεκάθαρα η εικόνα πεταλοειδούς νεφρού, ο οποίος είναι μια συγγενής ανομαλία του νεφρού, όπου συνενώνονται κάτω πόλη των νεφρών μπροστά από την αόρτη. Συνήθως έχει ασυμπτωματική εικόνα, ωστόσο η σημασία εδώ είναι ότι σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υδρονέφρωσης, λυθίασης, λιμόξεων, τραύματος και κακοήθειας. Και όπως φαίνεται και από τις εικόνες που δεν ενδοφλέβει η έγκριση γραφικού, παρατηρείται αυτή η παγιούμενη περιοχή που πιθανά αντιστοιχεί στην περιοχή που βλέπαμε στον υπέρηχο, αλλά και πολλές γραμμοειδείς σφινοειδούς μάλλον σχήματος υποπλουτιζόμενες περιοχές που εκτείνονται μέχρι και την περιφέρεια του φλοιού, που όπως είπαμε έχει σημασία για τη διαφοροδιάγνωση. Κάποιες εδώ δεν φαίνονται στη συγκεκριμένη εικόνα, αλλά όλες, άμα παρατηρήσει κανείς την αξονική, εκτείνονται μέχρι και την περιφέρεια του φλοιού. Και αυτό έχει σημασία για τη διαφοροδιάγνωση, όπως είπαμε, από τα νεφρικά έμφρακτα. Οπότε, διαφοροδιαγνωστικά πρέπει να δούμε αν υπάρχει κάποια άλλη αιτιολογία για μέσω νεανική νεφρίτιδα. Αυτό όμως αποκλείεται από θετική καλλιέργεια ούρων, για παράδειγμα, ας πούμε, από φάρμακα ή από σαρκοείδους. Αυτό αποκλείεται από θετική καλλιέργεια ούρων και από την λυπή κλινικοεργαστηριακή εικόνα και τα νεφρικά έμφρακτα που αποκλείσαμε και από την κλινικοεργαστηριακή εικόνα και από την απουσία του cortical rim sign. Το τρίτο περιστατικό αφορά μια ασθενή 17 ετών, η οποία είχε ιστορικό νεφρολυθία στα αριστερά προδεκαετία, δεν υπήρχε κάτι άλλο γνωστό από το ιστορικό της. Εμπείρετο, άγνωστο αριστερής νεφρικής χώρας και από το εργαστηριακό έλεγχο είχε υψηλούς δείκτες φλεγμονής, οι οποίοι μάλιστα αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της νοσηλείας της και αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια. Αρχικά διενεργήθηκε περιχογράφημα στα επίγοντα, όπου αναδεικνύεται ένα κυστικής υφής μόρφωμα με ακουστική ενίσχυση, με κατατόπους παχύνσης του τυχώματος, με διαφραγμάτια και κάποιου βαθμού εσωτερικές επανακλάσεις, χωρίς εικόνα εσωτερικής αγκύωσης. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια επιπλεγμένη κύστη. Αυτό δεν συνάδει τόσο με την ηλικία της ασθενούς. Δεν υπάρχει κάτι γνωστό από το ιστορικό, για παράδειγμα, χρόνια νεφρική νόσος, οπότε είναι λίγο περίεργο για μια ασθενή 17 ετών.
Στη συνέχεια, λόγω και της αύξησης των δικτών φλεγμονής, στήθηκε δεύτερο επαναληπτικό επιρρυφοπαράθυρο, όπου η εικόνα είναι διαφορετική. Έχουμε ένα κυστικής και συμπαγούς κατά τόπους υφής μόρφωμα στον κάτω πόλο του αριστερού νεφρού. Φαίνεται να υπάρχει και ένα υδροειρικό επίπεδο, ενώ παρατήρηκε και διάταση του πολυπελικού συστήματος με υπερηχογενές υλικό εντός αυτού. Οπότε, μια εικόνα που μπαίνει είναι του νεφρικού αποστήματος με πιθανή ρήξη εδώ του πυλογαλλικού συστήματος και επιόνεφρο. Και αυτό όντως μετά με την ενέργεια εξωτερικής τομογραφίας αποδεικνύεται με την παρουσία ενός παχυτικοματικού μορφώματος με διαφραγμάτια, πολύφορο και υγρικό περιεχόμενο στον κάτω πόλο του αριστερού νεφρού. Ενώ παρατηρείται και φαίνεται ότι είναι και υποβλητιζόμενο σχετικά με το λοιπόν νεφρικό παρέχημα. Μια εικόνα χαρακτηριστική νεφρικού αποστήματος. Ωστόσο, η διάταξη τώρα του πυρογαλλικού συστήματος θα μπορούσε κανείς να την αποδώσει στον πυρόνεφρο. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Όπως είπαμε, η ασθενής είχε γνωστή νεφρολιθίαση αριστερού νεφρού, αλλά η λύθη δεν φαίνεται να είναι αποφρακτική. Ενώ μετά την ελλείψη τομών, μετά την ενδοφλέβη χωρίς και γραφικού στα 10 λεπτά, σε αντικριτική δηλαδή φάση ουσιαστικά, παρατηρεί κανείς ότι ο προσανατολισμός της νεφρικής πιέλου του αριστερού νεφρού είναι πρόστιος, ενώ ο ρητήρας πορεύεται προς τα πλάγια, που είναι μια τυπική εικόνα που αντιστοιχεί σε μια τελή στροφή του νεφρού, μια συγγενή ανομαλία. Και αυτό έχει σημασία στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι όπως φαίνεται ασκούνται πιεστικά φαινόμενα του ρητήρα λόγω της μη φυσιολογικής πορείας του. Ενώ περιφερικότερα της βλάβης δεν φαίνεται να σκεγγραφείται. Οπότε τελικά έχουμε μια εικόνα νεφρικού αποστήματος με πυρόνεφρο και ενδεχομένως να υπάρχει και περινεφρική επέκταση. Είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστεί με βάση τις εικόνες που είχαμε στη διάθεσή μας. Δηλαδή μπορεί να υπήρχε και ρήξη ενδεχομένως και στον περινεφρικό χώρο του αποστήματος. Άρα, όσον αφορά τη διαφορετική διάγνωση σε αυτή την περίπτωση, θα βασιστούμε στην κλινική και δραστηριακή εικόνα. Το ένα ενδεχόμενο, όπως είπαμε, είναι να είναι και μια επιπλεγμένη κίστα, αλλά αυτό δεν ταιριάζει ούτε με την κλινική και εργαστηριακή εικόνα, ούτε με τη μεταβολή που υπήρχε στην περιγραφική εικόνα. Το περινεφρικό απόστημα αποκλείεται, διότι η βλάβη εξορμάται από τον νεφρό. Θα μπορούσε βέβαια να υπάρχει δευτερογενώς ένα περινεφρικό απόστημα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσιμπουριάδη για την καθοδήγηση και τις συμβουλές του. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ωραία. Ειδικά το τελευταίο ήταν εξαιρετικό. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καζητούνα για την παρουσία των ενδιαφερόντων περιστατικών και τον κύριο Τσιμπουριάδη φυσικά για την καθοδήγησή του. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από τους παρόντες ή από το ακροατήριο. Οποιαδήποτε παρατήρηση ή διευκρίνηση. Να ρωτήσω εγώ λίγο, πιο πολύ σαν διευκρίνηση, όταν έχετε έναν ασθενή, ειδικά νεότερο ασθενή, που έχετε εικόνα, υπάρχει εικόνα αξίας πύλων επίθετας ή γενικότερα πλεκμονής του ουροποιητικού, μετά τον υπέρηχο όπου μπορεί να μην φανεί κάτι άμεσα ή κάποια απόπραξη, κάποιος λίθος, θα προχωρούσατε άμεσα σε εξωτερική τομογραφία ή θα προτιμούσατε έναν επαναληπτικό υπέρηχο αρχικά? Θα πω ότι επειδή εκεί που εγώ έκανα ειδικότητα, ήμουν και ότι δεν είχαμε διακριθεί, η πρακτική είναι αλήθεια στο νοσοκομείο γεννηματάς είναι να γίνεται άμεσα εξωτερική τομογραφία χωρίς την εντοπλέβεια έγκυση και γραφικού. Βέβαια, φυσικά, είμαστε εμείς οι εκνοδιαγνώστες, είμαστε εκεί που πρέπει να δίνουμε σημασία στην ακτινοπροστασία των εξεταζόμενων. Φυσικά προέχει να προστατευτούν οι εξεταζόμενοι μικρής ηλικίας από την ακτινοβόληση σε περίπτωση που γίνεται να παραταθεί η μη απεικόνισή τους με αξιολογικό τομογράφημα. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, προσωπικά είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στο θέμα της εκδοχής. Σωστά. Ωραία. Άρα και το πρωτόκολλο που θα ακολουθούσατε θα ήταν μια, αν προχωρούσατε στην αξιολογική, θα ήταν μια απλή αξιολογική. Ναι, συνήθως. Γι' αυτό και αν δείτε ότι στο περιστατικό στις δύο πρώτες φάσεις έγινε χωρίς χειρατικό μέσο. Προσωπικά θεωρούσα ότι στη δεύτερη θα μπορούσε να γίνει μέσα χειρατικό μέσο. Στη δεύτερη, επανεπάνηση της κυρίας στο νοσοκομείο. Αλλά έτσι ετήθηκε, θεωρήθηκε ότι δεν χρειάζεται να κοινοβοληθεί ξανά, γιατί ήταν να δούμε η λογική του και ήταν μέσα τότε η γνωμάτευση της κυρίας Παπαδημητρίου. Θεωρήθηκε ότι δεν πρέπει να
ακτινοβοληθεί περαιτέρω οι εξεταζόμενοι, να δουν απλά την πορεία του πικτέ και μέχρι εκεί. Είναι εξαιρετικά σημαντική η προστασία του ανασθενών. Απόλυτα σημαντική. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Κάνω και εγώ μία ερώτηση. Ευχαριστούμε καταρχάς για την πλήρη παρουσίαση. Επειδή είναι και ένα θέμα για το οποίο καλούμαστε στα επίγοντα να δώσουμε απάντηση σε παρόμοιες περιπτώσεις, ποιες είναι οι πιο συχνές από τις επιπλοκές που μας παρουσιάσατε, έτσι, ενημερωτικά για να συμπεριληφθείτε σας με το απόστημα. Νομίζω ότι είναι πλεονέφρωση. Δεν το έχω βιβλιογραφικά, πρέπει να το διαβάσω, δεν το θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι είναι πλεονέφρωση πιο συνήθως. Πιο σημαντική. Είναι εφησηματική η πιο επικίνδυνη, αλλά σαν να φτάσουμε σε σημεία εφησηματική, δράση δεν είναι καλή. Συνήθως. Δηλαδή, κλινικά ο εξεταζόμενος έχει ήδη ελεγχθεί και δεν φτάνουμε συνήθως στην κατάσταση εφησηματική πλεονεφρίτιδα. Παρά τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε όλοι για την προσοχή σας και την συμμετοχή σας στο μετακριτικό μάθημα. Ευχαριστούμε πάλι τον κύριο Σιγουριάδη, τον κύριο Τατσιτούνα για την συμβολή τους στο μάθημα. Κάπου εδώ κλείνουμε τη σημερινή παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε όλους που συμμετέχατε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.